γιορτή Κάστανου 2012 στην Άνω Χώρα του Δήμου Ναυπακτίας. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η γιορτή Κάστανου εδώ στην Άνω Χώρα γιορτάστηκε με αρκετά μεγάλη επιτυχία φέτος. Μαζί μου είναι ο Αντιδήμαρχος Ναυπάκτου, ο κύριος Κώστας Σταυρόπουλος, να μας πει περισσότερα. Κύριε Σταυρόπουλε, ας πούμε χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή εδώ και συγχαρητήρια από μεριάς του Δήμου Ναυπακτίας για αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ που με την παρουσία σας εδώ τιμάτε την εκδήλωση και παίρνετε τα πλάνα αυτά για την τηλεόραση. Και είναι μια γιορτή παραδοσιακή που αφορά το κάστανο και το τσίπουρο. Και το κάστανο και το τσίπουρο ήταν προϊόντα που παράγονταν σε αυτή την περιοχή και είναι για 14η χρονιά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Ο καλός καιρός, όπως είπατε προηγουμένως, υπήρξε σύμμαχος για αυτή την εκδήλωση και παράλληλα η καλή οργάνωση που έγινε τόσο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, από το Δήμο Ναυπακτίας και από την τοπική κοινότητα της Άνω Χώρας, όλα αυτά συνετέλεσαν στο να μείνουν ευχαριστημένοι οι χιλιάδες από τους επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Παρόλο την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αυτή την εποχή, όπως τόνισε σε δήλωσή του και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άνω Χώρας, ο κύριος Πατούχας Θανάσης, ο κόσμος που ανηφόρησε προς την γιορτή Κάστανου ήταν πάρα πολλοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Εκείνο που ήθελα να ευχαριστήσω είναι τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους για την βοήθειά τους, τον Δήμο Ναυπακτίας για την βοήθειά του, για την προσφορά του και γενικά τον κόσμο εδώ πέρα και τους χωριανούς οι οποίοι μας βοηθήσανε και μας δώσανε δέσματα για να προσφέρουμε στους καλεσμένους. Τους περιμένουμε και του χρόνου να έρθουν και τους ευχαριστούμε πολύ. Όλοι ξεφάντωσαν και χόρεψαν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ τα κάστανα ψήνονταν από τις 10 το πρωί στις ψησταριές και το παραδοσιακό τσίπουρο ήταν άφθονο για όλους. Είναι μαζί σου, εσύ και ρίζω στη ζωή.